κάνουμε αυτό το συγκεκριμένο δημοψήφισμα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, φυσικά, λεπτομέρειες θα δούμε στην πορεία, αλλά θα πρέπει να υπάρξει και ένα προεδρικό διάγραμμα που μέσα από το οποίο φυσικά να επιτρέπει και το δημοψήφισμα όλα όλες τις ενέργειες που πρέπει να κάνουμε. Πραγματικά το θέμα του νερού είναι ένα τεράστιο θέμα που αφορά τις ιδιωτικοποιήσεις και δεν είναι μόνο το νερό, είναι και όλα τα υπόλοιπα, αλλά και το νερό το οποίο είναι ένα δημόσιο αγαθό και πρέπει η μετά θυσία να μπορέσουμε να προστατεύσουμε κυρίως τι. Επειδή είναι δημόσιο αγαθό και το παίρνουμε σχετικά φθηνά από τις υπηρεσίες, θα πρέπει αυτές τις τιμές να καλυφθούν. Θα ακούσετε φυσικά και μετά από τους πολίτες όταν θα πάρουμε τον λόγο ότι και σε άλλα κράτη στην Ευρώπη ξεκίνησε μια διαδικασία για να ιδιωτικοποιηθεί το νερό και στην πορεία γύρισε ξανά πίσω στους Δήμους ή στο δημόσιο φορέα. Θα τα πούμε φυσικά στην πορεία και εκείνο το